σαν αλέον στο γυαλό μου καταγγελί. Στο παγκέστρο ξαναλέω στο γυαλό μου καταγγελί. Κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαφύγεις. Κι ο γυαλός κάνει φουρτούνα και σε πάρει και ο Μάριος, συγκινημένη και η Ιλιάνα, το τραγούδι είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Για να σου δώσουμε και εσένα το χρόνο σου. Θα αρχίσω, δεν σταματάω, έχω αυτό το ελάττωμα. Πάμε στην επιτροπή μας. Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πει κανείς κάτι γι' αυτό. Ήταν... Είναι λίγο, ξέρεις, σκεφτόμουν την ώρα που τραγουδούσες. Δεν το κλείνουμε ρε παιδιά εδώ, αυτό είναι εμφάνιση τελικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλήθεια, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να πείτε κάτι. Κοίτα, ήταν δική της επιλογή, γιατί ήταν πολύ αγαπημένο τραγούδι. Όταν το κάναμε στην πρόβα και άκουσα τη φωνή της, λέω, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Ιλιάνα μου, θέλεις να μοιραστείς μαζί μας γιατί είναι αφιερωμένο αυτό το κομμάτι? Είναι αφιερωμένο... Αν θέλεις, δεν χρειάζεται να το κάνεις αν δεν θέλεις. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάποιον άνθρωπο που είναι μακριά και... Εντάξει, πηγαίνετε κατευθείαν στο Green Room. Πηγαίνετε στο Βαγγέλη μας. Νομίζω είναι τα λιγότερα σχόλια που έχουμε ακούσει ποτέ 5 χρονιές Dancing for You. Βαγγέλη μου.
να τους δώσουμε ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Νομίζω ότι τους αξίζει να σταθούμε όρθιοι να τους χειροκροτήσουμε. Γιατί κατάφεραν να μας συγκινήσουν. Κατάφερετε να μας συγκινήσετε και με την ερμηνεία σας, κατάφερε να μας συγκινήσεις και εσύ που συγκινήθηκες. Όλα μαζί. Λοιπόν, για να περάσουμε στη βαθμολογία σας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Νίκο. Παρόλο που είπα ότι φέτος δεν θα το κάνω, αναγκάζομαι να μην κρατήσω το λόγο μου. 10. Κατερίνα. Και 10-20. Τζέικ. Τι να πω, και άλλα 10-30. Μπράβο σας. Πραγματικά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Είστε το πρώτο ζευγάρι το οποίο έχει καταφέρει να πάρει 3 δεκάρια. Θέλω να μου πείτε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή για μας. Δεν μπορώ να ξεκινήσω. Μάρι μου. Κλαμούρα. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και με την βαθμολογία, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος για την Ηλιάνα, αλήθεια. Πάρα πολύ. Νίκο, μου σε ακούμε. Επειδή είναι τρίτο live, αλλά από το πρώτο φανήκανε ότι είναι πάρα πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνουν. Τους βοήθησε και όλη τη σκηνοθεσία του Χάρη που τους έκανε με τα πανιά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και πραγματικά γι' αυτό μείναμε όλοι έκθανδοι, και ο κόσμος και εμείς, και το αξίζουνε. Έστω και στο τρίτο live, το δεκάρι. Δόθηκε το δεκάρι με όλη σας την καρδιά.